έβγαλε ένα μεγάλο σεισμό εκ νέου η περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Είναι μετασεισμός του 6,1 του Απριλίου ή είναι κάποιο άλλο γεγονός εκτόνωσης της συγκεκριμένης περιοχής? Πράγματι αυτός ο σεισμός με μέγεθος 5,4 εντάσσεται στον ευρύτερο μετασεισμικό χώρο του πολύ ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,1 που έγινε στις 16 Απριλίου, πριν από 1,5 μήνα δηλαδή, στην περιοχή της Κάσου. Η αλήθεια είναι ότι μετά το σεισμό αυτό του Απριλίου έχει ενεργοποιηθεί πάνω από το συνηθισμένο η περιοχή νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα ανάμεσα στο Τιμπάκι και στην Ιερά Πέτρα. Προς το παρόν προκαλεί, θα έλεγα, ένα επιστημονικό ενδιαφέρον. Δεν δημιουργεί περισσότερη ανησυχία, αλλά από το επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο βεβαίως το παρακολουθούμε, θα βγάλουμε συμπεράσματα στο κοντινό μέλλον για να δούμε αν είναι κάτι που μας ανησυχεί ή όχι. Προς το παρόν δεν είναι σε ανησυχητικά επίπεδα. Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και ο χθεσινός σεισμός. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε φυσιολογικά πλαίσια όμως. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά την σεισμική δραστηριότητα στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, να το πω αλλιώς, που έχει, αν θέλετε, την υψηλότερη σεισμικότητα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, δηλαδή από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον ευρύτερο ευρωμεσογειακό χώρο. Έχουμε μεγάλους σεισμούς εδώ και στο ιστορικό παρελθόν και στην πρόσφατη περίοδο και κατά συνέπεια και το επιστημονικό ενδιαφέρον θα πρέπει να είναι πολύ έντονο, έτσι όπως θα εκφραστεί και στο σημερινό συνέδριο που ξεκινάει, αλλά θα πρέπει να εκφράζεται το ενδιαφέρον και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, στο επίπεδο λήψης αντισεισμικών μέτρων, έτσι ώστε να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, αλλά να προσπαθούμε να προστατεύουμε και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ρωτήσαμε και τον κύριο Λέκα νωρίτερα κατά πόσο είναι έτοιμη η χώρα για ακραία φαινόμενα, όχι μόνο για σεισμούς, για πλημμύρες, για διάφορα φαινόμενα. Είναι έτοιμη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τέτοιες έκτακτες καταστάσεις? Μία χώρα, όσο προχωρημένη και αν είναι, για παράδειγμα η Ιαπωνία, ποτέ δεν είναι απολύτως έτοιμη. Ποτέ δεν πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι. Πάντα θα πρέπει να επιδιώκουμε το καλύτερο. Ειδικά σε μία περίοδο κρίσης, όπου γίνονται περικοπές σε διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στο γεωδυναμικό, έχουμε ήδη ένα μήνα απλήρωτους στους συμβασιούχους. Εάν δεν βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, η 24ωρη παρακολούθηση της χώρας θα καταρρεύσει. Θα πάμε στο διάστημα πριν την 1η Μαρτίου του 2005, οπότε για πρώτη φορά καθιερώθηκε η 24ωρη παρακολούθηση. Υπάρχουν προβλήματα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει όλοι να επισημαίνουμε τα προβλήματα και να κάνουμε όποιες ενέργειες απαιτούνται για να τα λύνουμε. Σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα για την Κρήτη και τη σεισμική δραστηριότητα, όμως, αυτή η έντονη σεισμική δραστηριότητα νότια και ανατολικά έχει ξεκινήσει πολύ πριν τον Απρίλιο. Μπορεί και ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, παρατηρούμε καθημερινά μικρούς, μεσαίους σεισμούς, οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ τον κόσμο. Πείτε μας για αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σεισμική δραστηριότητα εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα. Κατά τις εκτιμήσεις μας, όμως, δεν ξέφυγε από τα φυσιολογικά πλαίσια. Εκείνο όμως που έχει συμβεί είναι μετά τον σεισμό της Κάσου στις 16 Απριλίου ανέβηκε το επίπεδο της σεισμικότητας. Ίσως έχει συμβάλει αυτός ο ισχυρός σεισμός, έχει προκαλέσει μια διέγερση. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει το επίπεδο της σεισμικότητας και αυτό είναι που είπα ότι προκαλεί αφενός το επιστημονικό ενδιαφέρον και αφετέρου θα πρέπει να δούμε εάν και σε επίπεδο πρακτικών μέτρων θα χρειαστεί κάτι να εισηγηθούμε. Αλλά αυτό θα το δούμε στο κοντινό μέλλον. Επειδή με αφορμή το χθεσινό σεισμό στη Χαλκίδα, ακούσαμε κάποιους συναδέλφους σας, θέλω να τους σχολιάσετε. Ακούσαμε κάποιους συναδέλφους σας να κάνουν κάποιες προβλέψεις. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει κάτι που μπορούμε να ακούσουμε για την περιοχή της Κρήτης, υπάρχει κάποια τοποθέτηση, κάποια σκέψη, κάποια ένδειξη σε σχέση με τις προβλέψεις? Αν θα περιμένουμε δηλαδή κάτι μεγαλύτερο στην περιοχή, να το πω με απλά λόγια. Πέρα από την περιορισμένη προς το παρόν έξαρση που παρατηρείται στο νότιο-ανατολικό τμήμα μεταξύ Τιμπακίου και Ιεράπετρας, όπως προανέφερα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μας προκαλεί το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Εκεί εντοπίζεται το μοναδικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον προς το παρόν, με τα δεδομένα που έχουμε.